τους ανταποκρίνουν στα άλλα λαϊκά στρώματα και ήδη από αυτόν τον αγώνα μπορούμε να πούμε ότι για πρώτη φορά συζήτησαν αφορολόγητο που μέχρι τώρα δεν το κουβεντιάζαν. Βεβαίως θα περιμένουμε να δούμε τον νόμο, τι προβλέπει και είμαστε, παραμένουμε σε ετοιμότητα για τη συνέχιση του αγώνα, ανάλογα με το τι θα προβλέπει ο νόμος. Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αγωνιζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας. Αν φτάσαμε εδώ, φτάσαμε με τη στήριξη του 80% του λαού στα αιτήματά μας, αλλά και την συμμαχία και τον κοινό αγώνα που δώσαμε με τα άλλα λαϊκά στρώματα. Για το ασφαλιστικό, ζητήσαμε να αποσυρθεί. Και προτείναμε τη δικιά μας πρόταση, που είναι να παραμείνει όσο έχει τα χρήματα που πληρώνουμε, στα 60 για τους άντρες, στα 55 για τις γυναίκες η σύνταξη, να καταργηθούν τα 67 χρόνια που πήγε πριν από 2 χρόνια, να κατέβει στα 65, να υπάρξει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους και να σφραγιστούν όλα τα βιβλιάρια που το 50% των ανθρώπων είναι ουσιαστικά ασφάλιστη και με τον νόμο που ψηφίζεται πρέπει να βγει την υπουργική απόφαση για να γίνει αυτό. Ζητήσαμε εκτός των 5 ετοιμάτων να υπάρξει, να σταματήσει κάθε δίωξη σε αγροτοδικεία και από παλιότερα χρόνια, αλλά και με την τελευταία, την προχθεσινή, χθεσινή απόφαση του, της εισαγγελίας του Αριοπάγου και να μην γίνουν αυτές οι χιλιάδες, να μην βάζουμε το λογιστή, να τα κάνουν απλά και να πληρώνουμε. Υπήρξε ανταπόκριση από τον Πρωθυπουργό σε αυτά. Υπήρξε ανταπόκριση. Αυτά θα τα δούμε στα νομοσχέδια που υπάρχουν. Θα σα ευχαριστούμε για το νομοσχέδιο. Θα σα ευχαριστούμε για το κύριε Μπούτα, πότε θα σα δείξει το νομοσχέδιο. Το δείτε το νομοσχέδιο για να κρίνετε. Στα μπλόκα ή όχι. Θα να μείνετε στα μπλόκα μέχρι το νομοσχέδιο. Αυτό θα αποφασιστεί. Εσεί τι θα εισηγηθείτε. Κοιτάξτε, εμεί δεν λειτουργούμε με τη βάση την προσωπική άποψη που μπορεί να έχει ο καθένας. Λειτουργούμε με βάση τη συζήτηση και συλλογικά, γιατί είμαστε το οργανωμένο αγροτικό κίνημα. Δεν είναι ζήτημα και δεν είναι η αρχή ενός ανδρός. Ωραία, σήμερα θα γίνει αυτό, σήμερα θα το αποφασίσετε. Και απόψε θα γίνουν οι κουβέντες και αύριο. Μέχρι να αποφασίσετε τα μπλόκα θα έρθουν στον δρόμο ή θα είναι παραμένουν. Το κάθε μπλόκο αποφασίζει την μορφή. Τι αφορολόγηση. Θα το δούμε στο νομοσχέδιο. Ναι, σήμερα για πόσο μιλήσατε. Δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Ωραία, άλλοι κλάδοι διαμαρτύρονται τέλος πάντων για τα μπλόκα και την παρουσία σας. Πού θα εξοικονομήσει η κυβέρνηση τα χρήματα για να σας τα δώσει. Εμείς ξαναείπα και ξαναλέω ότι τον αγώνα που κάνουμε δεν τον κάνουμε μόνο για τον εαυτό μας. Και αν φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, είναι αποτέλεσμα το ότι όλα τα λαϊκά στρώματα, οι άλλες κοινωνικές ομάδες, οι φτωχές, συμπαραστάθηκαν. Εξαίρεση και για την αποτελείτε. Και μαζί δώσαμε τον αγώνα. Και, θα συνεχίσουμε να τον δίνουμε. Όταν έρθει το νομοσχέδιο το ασφαλιστικό που ήταν να έρθει πριν 1,5-2 μήνες και πήγε πίσω. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του αγώνα και της κοινής δράσης με τα άλλα λαϊκά στρώματα. Όταν τα δούμε αυτά, εδώ είμαστε, λέμε ότι ο αγώνας συνεχίζεται όποια εποχή και όποια μέρα του χρόνου θα υπάρξουν. Φεύγετε με άδεια χέρια ή έχετε κερδίσει κάτι ως κεκτημένο. Σας είπα και πριν ότι το αφορολόγητο δεν υπήρχε ως συζήτηση, υπάρχει πλέον και ότι το ασφαλιστικό ήταν να κατατεθεί πριν από 2 μήνες και δεν κατατέθηκε ακόμα. Σε ποιο όριο το αφορολόγητο όμως κύριε Μπούτα, τι σας είπα. Θα σου πω ο νόμος, αφού ξέρετε. Σας είπα, θα έκανε μια πρόταση. 9,5-12. Είστε στο ρεπορτάζ, θα δούμε τον νόμο. Αν δεν δούμε τον νόμο και αν δεν δούμε ότι δεν είναι και υπό την αίρεση της Τρόικας. Το αφορολόγητο μπορεί να καλύψει το ασφαλιστικό για να...